μελέτη της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Πασχοντών, η οποία συγκρίνει τις προτινόμενες αμοιβές του ΓΕΣΥ. Το μέσο εισόδημα, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι το τρίτο υψηλότερο στον κόσμο, ενώ η μέγιστη αμοιβή μπορεί να αγγίξει και τις 345.000 ευρώ. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Μιχαλάρου. Μια από τις υψηλότερες αμοιβές στον κόσμο θα λαμβάνουν οι προσωπικοί γιατροί του Κυπριακού Γενικού Σχεδίου Υγείας, σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φύλων. Συγκεκριμένα, Καναδάς 238.000 ευρώ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 202.000, Κύπρος 135.000, Αυστραλία 123.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, αν ο προσωπικός ιατρός καταφέρει να πιάσει ταβάνι εγγράφοντας 2.500 ασθενείς, τα εισοδήματα είναι ακόμα υψηλότερα. Ιατροί ενηλίκων 262.000 ευρώ. Παιδίατροι 345.000 ευρώ. Είναι πολύ ελκυστικές οι αμοιβές που προσφέρονται ως μέσος όρος στους πρωτοβάθμιους ιατρούς. Κύπροι ιατροί θα πρέπει ναι, να συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας και να συνεισφέρουν και να προσφέρουν στον Κύπρο ασθενή. Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη, οι αμοιβές των ιατρών αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες στην Κύπρο, ξεπερνώντας ακόμα και των κορυφαίων κρατικών αξιωματούχων. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 163.164 ευρώ. Πρόεδρος και μέλη δικαστηρίων, Γενικό Εισαγγελέας και Βοηθός Γενικό Εισαγγελέας 154.756 ευρώ. Εν τω μεταξύ, αθρώα είναι η προσέλευση ιατρών στα σεμινάρια ενημέρωσης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. 17 πρώτου είχαμε πάνω από 80 άτομα και σήμερα είχαμε γύρω στα 70 άτομα που εγγράφηκαν και παραβρέθηκαν στην εκπαίδευση. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον επειδή ήρθαν και άτομα που δεν ήταν εγγεγραμμένοι σεμινάρια και ήρθαν και προχθές και σήμερα. Οπότε θεωρούμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση. Οι συζητήσεις για το ΓΕΣΥ αναμένεται να συνεχιστούν με ένταση και το επόμενο διάστημα. Αλλάζουμε θέμα. Απόλος έλξης για το κοινό στην επαρχία Λεμεσού είναι οι υδατοφράκτες.